Hola, έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της τρίτης υποδρομίας. Έχουν καλή κίνηση τα άλογα για την πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Σεμπάστιαν με τον Βέντο Παναγιώτη και τη Χαλένα τώρα προς τη θέση τους διεκδικητές της πρωτοπορίας. Λίγο πιο πίσω είναι ο Νίκαρος. Ο Νίκαρος, ο οποίος επιδιώκει αυτό στην πρωτοπορία από τον Βέντο Παναγιώτη και θα πάει στο κεφάλι ο Νίκαρος τώρα. Από Βέντο Παναγιώτη, Χαλένα και ο Χρήση Χαβάη ξεκαθαρίσει την διάθεση. Μείνει πιο πίσω ο Σεμπάστιαν. Στο ύψος των 800 μέτρων ο Νίκαρος βρίσκεται στην πρωτοπορία. Προηγείται 2 μήκη του Βέντο Παναγιώτη. Στο 1 μήκος είναι η Χαλένα και στα 3 μήκη ο Χρήση Χαβάη. Ακόμα πιο πίσω ο Σεμπάστιαν. Ακόμα πιο πίσω στα τραβεία μαζί με την Ατσίδα, ύψος των 600 μέτρων, με τον Βέντο Παναγιώτη να θέλει να είναι δίπλα στον Ίκαρο τώρα, αλλά και η Χαλένα, υποπίεση ο Χρήση Χαβάη θέλει να βρίσκεται και αυτό σχετικά κοντά, ύψος των 500 μέτρων, με Βέντο Παναγιώτη να πάει στην πρωτοπορία τώρα. Προηγείται τη Χαλένα, από την εξωτερική ο Χρήση Χαβάη θέλει και αυτό να είναι με στην κούρσα με τον Βέντο Παναγιώτη να είναι στην πρωτοπορία. Ο Χρήση Χαβάη περνά στη δεύτερη θέση και καταδιώκει τώρα τον Βέντο Παναγιώτη, ο οποίο βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Χρήση Χαβάη φαίνεται έχει τι δυνάμει να παλέψει πλέον μαζί του με τον Βέντο Παναγιώτη στην πρωτοπορία. Χρήση Χαβάη είναι στο ένα μήκο. Συνέχεια είναι ο Σεμπάστιαν. Με Βέντο Παναγιώτη να φαίνεται να έχει τι δυνάμει. Ωστόσο από τον Χρήση Χαβάη, ο οποίο συνεχίζει να βρίσκεται κοντά του. Βέντο Παναγιώτη και Χρήση Χαβάη. Ο Βέντο Παναγιώτη θα κερδίσει τον Χρήση Χαβάη, Σεμπάστιαν και στα τραπεία.